We're copy. Fill him up another pound of blood. Then he throws the money on the bar. He never lets me keep the change. Fighting with the mirror, he's deranged. Aquí, se περιμένω μέσα. Παράτησε τα σου, είπα. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Τι είναι αυτά που κάνεις. Λοιπόν, έχεις γίνει το άλμα. Πρώτα απ' όλα έπεσε με την προσθήνη τη ρόδα. Ναι, έκανα ένα λάθος εκεί. Ναι, το λουκάνικο μάστορα δεν ήταν καλοψημένο όμως. Αλλά τα λες για μένα. Πάρτε Honda CRF μόνο. Εδώ πέρα τα κάναμε αγώνα, αγωνιστικό μηχανάκι πήγε και κολλήθηκε. Αγωνιστικό μηχανάκι, για να καταλάβεις δηλαδή τη δυσκολία τρώνε τα motocross μηχανάκι, πόσο μάλλον αυτοί εδώ. Όχι, γιατί αν δεν ξέρω αυτά, δεν λες τώρα εσύ. Αυτό έλεγα με το Μάνο, δηλαδή αν δεν έρθει κάποιος, αυτός που θα δει το βίντεο, αν δεν έρθει να δει από κοντά την πίστα, δεν πάει καταλάβει. Αυτό που θα του δείξουμε δηλαδή πραγματικά θα καταλάβει το τι κάνει η Αφρικά. Αν το δει κάποιος από κοντά θα πει κακά, δεν παίζει αυτό που έγινε σήμερα. Θεωρώ ότι για τους περισσότερους αναβάτες είναι ακατόρθωτο να μπουν μέσα σε μια πίστα motocross. Δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ με τον Άκη, αλλά άκουσε ότι έπρεπε και πιάσαμε το στόχο μας. Να σου πω, να σου δείξω πώς κάνω 360 εγώ στο κρεμμύδι. Το παίζεις πάρα πολύ άνετος, γιατί το κόλπο είναι να κοιτάς πάντα μπροστά, όπως μου λες τη μηχανή. Λοιπόν, και κόβεις χωρίς να βλέπεις, κοίτα με. Η εμπειρία ήταν δύσκολη, ενώ φαίνεται πάρα πολύ απλό. Τελικά δεν είναι τόσο απλό στο χώμα. Πρέπει να δίνεις βάση και να ακούς τους ειδικούς, μέχρι που να μπορέσεις να αποκτήσεις εσύ οικειότητα με το χώμα, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα με την άσφαλτο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που θα ξανακάνω και θα ξανακάνω. Ο Παναγιώτης είναι καλό παιδί και έχω σοβαρές βλέψεις να του πάρω τη θέση. Είναι ζήτημα χρόνου να γίνω πρωταθλητής της Ελλάδος και του κόσμου και του σύμπαντος. Να το κάναμε όλοι όταν ήμασταν μικροί. Βάζαμε ένα κατοστάρικο στα ηλεκτρονικά και παίζαμε. Το ίδιο πράγμα. Κάνει απλά πληρώνεται. Βία είναι αυτό το πράγμα. Δεν τρέπεται να λέει κιόλας ότι κάνει αυτό το πράγμα για επάγγελμα. Είναι ντροπή. Δίπλα μου, φαίνομαι ότι είμαι σαν χόμπι της δίπλα του, γιατί είναι 2 μέτρα. Μπορώ να έχω και έναν φυσιολογικό άνθρωπο δίπλα για να δείξουμε πως είναι αυτός υπερβολικά ψηλός. Μπορείς να έρθει λίγο. Το κανονικό ύψος είναι αυτό και αυτός είναι αυτός. Οπότε μην θεωρείτε ότι εγώ είμαι χόμπι. Αυτός είναι πολύ ψηλός. Θα σας λέω να το ξέρετε. Αυτό. Από πού πάει και ξεκίνησες την όλη φάση, πες. Ναι, από πού πάει στον κιλοφάναρο εννοείται. Και πώς σκέφτηκες μετά από το παπάκι να πας στο. Στην κανονική μηχανή. Κοίτα, πήγαινα σχολείο, το παπάκι το είχα για να παίζω. Είχα ήδη. Α, πόσο χρόνο πήρες την πρώτη σου μοτοσυκλέτα? Το πρώτο ξέρω. 8-9. Στην πόλη δηλαδή κυκλοφορείς με την Αφρικά, εσύ? Ναι, κάθε μέρα. Αλήθεια. Να μου πεις τι θα μπορείς, δεν μπορείς να πάρεις ξέρω να πας βολτά. Ξέρεις ότι δεν είχαμε σκοπό να σου πάρω συνέντευξη. Καλή φάση. Αυτό το κάνει. Είναι ωραία, είναι ωραία. Κάνει συνέντευξη. Ωραία. Ρώτησε με και εμένα να νιώσει έτσι κι εγώ ότι είμαι κάποιο. Πώς ξεκίνησα με τη μαγειρική. Θεά τη μαγειρική. Στη μαγειρική καλά τα πας. Πες μου λίγο πώς θα ξεκινήσει την καρδιά σου με το motocross. Εντάξει, είμαι τεντουράκι. Είμαι 34 χρόνια τώρα πια. Δεν έχω ελπίδες. Εσύ είσαι πιτσιρίκο. Είμαι 30 και έχω σκοπό άλλα 30 χρόνια να κάνω. Ξέρω ότι μπορώ να σε περάσω. Επίτηδε το λέω. Ha 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 ha!
Γκάζ, τι κάνεις.